Και είπε ο Θεός, ας γεννήσω συν τα ύδατα εν αφθονία νυκτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πανέμψυχων κινούμενων, το οποίο εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν και ευλόγησεν. Αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και έγινε νούτο. Και έκαμε ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν, και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάστης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός, ιδού σας έδωκα πάντα χόρτων κάμνοντας σπόρων, ώστις είναι επί το προσώπου πάσης της γης και παν δέντρων, το οποίον έχει εν εαυτό καρπών δένδρου κάμνοντας σπόρων. Ταύτα θέλου συνείστε εις εσάς προστροφήν. Και εις πάντα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού, και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης, και έχουν εν εαυτό ψυχήν ζώσαν, έδωκε πάντα χόρτων, χλωρών χόρτων εις τροφήν, και έγινε ούτω. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ειδού ήσαν καλά λίαν. Και έγινε σπέρα, και έγινε πρωί ημέρα έκτη. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού τα οποία έκαμε, και ανεπαύθη την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαμε, και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασεν αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης. Ότε εκτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησεν Κύριος ο Θεός γην και ουρανών. Πάντα τα φυτά του αγρού πριν γίνωσε επί της γης και πάντα χόρτο του αγρού πριν βλαστήσει, διότι δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης και ο άνθρωπος δεν ήτο δια να εργάζεται την γην, ατμός δε ανέβαινε από της γης και πότιζε πάνω το πρόσωπον της γης. Και έπλασον ο Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωήν και έγινε ο άνθρωπος ψυχήν ζώσαν. Και φύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν την Εδέμ κάτω ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και ο Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πάνω ωραίων δένδρων εις την όραση και καλών εις τη γεύση και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Γένεσης λοιπόν, ένα βιβλίο θεόπνευστο όπως όλη η γραφή και το μόνο θεόπνευστο βιβλίο το οποίο περιγράφει την προέλευση και του ουρανού, ότι έγινε από το Θεό, αλλά και της γης που έγινε πάλι από το Θεό και τη διαμόρφωση της γης, ενώ γνωρίζουμε ότι δημιούργησε ο Θεός και όλα τα στρατεύματα όπου είναι η κατοικία και ο θρόνος του Θεού. Την πρώτη μέρα, όπως διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα, ο Θεός έφτιαξε το φως, γιατί η γη ήταν και η Άβυσσος ήταν γεμάτη από το σκοτάδι. Τη δεύτερη μέρα έκανε το στερέωμα, όπου ξεχώρισε τον ουρανό από τη γη. Και όταν λέμε τώρα για ουρανό, δεν εννοούμε την κατοικία του Θεού, αλλά εννοούμε
αυτό το οποίο είναι πάνω από τη γη, το οποίο αρχίζει μέχρι τα σύννεφα και συνεχίζεται μέχρι το ηλιακό μας σύστημα. Την τρίτη μέρα χώρισε τα ύδατα πάνω από τη γη στο στερέωμα, τα σύννεφα δηλαδή, και κάτω επί της γης που ήταν οι θάλασσες και όλα τα άλλα ύδατα, πηγές, λίμνες, ποτάμια. Και είπαμε την τελευταία φορά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, η θάλασσα είναι ένα διηλιστήριο εκεί που καθαρίζει τελείως και κατά πάντα ο πλανήτης Γη. Την δεύτερη επίσης, την τρίτη επίσης μέρα, ο Θεός είπε να βλαστήσει χόρτος και βλάστησε χόρτος δέντρων και χόρτος με καρπό και χόρτος χωρίς καρπό. Αυτά ήταν έτσι φτιαγμένα για να τρέφονται και τα ζώα που θα κάνει αργότερα, αλλά και ο άνθρωπος, με την μόνη διαφορά ότι ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί ο ήλιος, ούτε η σελήνη, αλλά φως υπάρχει. Επίσης, για να βλαστήσει η βλάστηση, έπρεπε να υπάρχουν ύδατα και περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι τα ύδατα, δεν είχε βρέξει ο Θεός επί της γης και τα ύδατα ήταν σαν υδρατμοί γύρω-γύρω από τη γη όπου ποτιζόταν όλη η γη. Την τέταρτη μέρα αποφάσισε ο Θεός και έφτιαξε στο στερέωμα, στον ουρανό, τον ήλιο και τη σελήνη και τα αστέρια. Και μάλιστα τα έφτιαξε για να είναι διασημεία και καιρούς και ημέρες και ενιαυτούς και να ξεχωρίζει το 24ωρο, 24ωρη ημέρα, αλλά να ξεχωρίζουν και όλες οι άλλες, όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της ζωής επάνω στη γη. Και πάμε τώρα στην πέμπτη μέρα. Στην πέμπτη μέρα διέταξε ο Θεός και είπε, γιατί όλα αυτά τα φτιάξε ο Θεός, ας γεννήσουν συν τα ύδατα τώρα εν αφθονία, νυχτά έψυχα, όλο τον, τα ψάρια, νυχτά έμψυχα, και όταν λέει έμψυχα, η μετάφραση του Βάμβα στο μασορητικό και στο εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σαν ζωντανές υπάρξεις και είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται ζωντανές υπάρξεις επί της γης. Και τα ψάρια και τα πουλιά, με εντολή Κυρίου, ο Θεός τα δημιούργησε μέσα από την θάλασσα, το οποίο βεβαίως έχει αποδειχθεί και επιστημονικά πολύ αργότερα τα τελευταία χρόνια. Και έπλασε ο Θεός μέσα από τα ύδατα τα μεγάλα ψάρια, τα μικρότερα ψάρια και όλα τα πετεινά, τα πετώμενα, μέσα σε αυτό είναι και τα έντομα και κάθε τι το οποίο πετάει. Και για πρώτη φορά έδωσε ευλογία ο Θεός στις ζωντανές υπάρξεις και είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Δύο χαρακτηριστικά είναι εδώ που πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι όλα εφτιάχτησαν από τον Θεό κατά το είδος αυτών, δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη, αλλά μέσα σε κάθε είδος υπάρχουν ποικιλίες, που εδώ με αυτά τα λόγια ο Θεός αποδεικνύει, φανερώνει, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει η εξέλιξη των ειδών. Υπάρχει η εξέλιξη ποικιλίας μέσα στα είδη, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη είδος σε είδος, από είδος σε είδος. Το πρώτο σημαντικότατο, και το δεύτερο σημαντικό είναι πώς δημιουργήθηκαν τα αρσενικά και τα θηλυκά, και το πιο έντονο και σημαντικό που θα δούμε στη συνέχεια είναι ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό, πρώτα ο άντρας και στη συνέχεια δημιουργήθηκε πάλι από το Θεό η γυναίκα, κατασκευάστηκε η γυναίκα, και κανένας δεν μπορεί μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης να φανερώσει, να αποδείξει, να πληροφορήσει την ανθρωπότητα πώς δημιουργήθηκαν χώρια τα αρσενικά και χώρια τα θηλυκά. Δηλαδή, εάν υπήρχε εξέλιξη, δεν μπορεί η εξέλιξη να δημιούργησε πρώτα τα αρσενικά και στη συνέχεια
μέσα από τα αρσενικά να εξελιχθούν τα θηλυκά. Ευθύς εξ αρχής δημιουργήθηκαν αρσενικά και θηλυκά. Και αυτό δεν εξηγείται από την θεωρία της εξέλιξης, η οποία και βεβαίως έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι δεν είναι σωστή και δεν ερμηνεύει σωστά τα πράγματα. Πάμε τώρα στην έκτη μέρα, που είναι και η πιο σημαντική μέρα. Όλα πια τα έχει έτοιμα ο Θεός και όλα, αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουμε, ότι έτσι πως τα δημιούργησε ο Θεός και με τη σειρά που δημιουργηθήκανε, ο Θεός τα δημιούργησε, το μεν ουρανό για τη δική του κατοίκηση και όλα υπηρετούν τον Θεό το μοναδικό, και όλα στη γη τα δημιούργησε για τον άνθρωπο και όλα υπηρετούν τον άνθρωπο. Και να πω πιο σωστή λέξη, εξυπηρετούν. Όλα όσα υπάρχουν στη γη είναι φτιαγμένα για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Και επίσης το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ένα κλειστό κύκλωμα ο πλανήτης Γη. Δηλαδή είναι ανεξάρτητος, αυτοδύναμος και ζει από μόνος του. Και συνεχίζει να υπάρχει θεωρητικά και φυσικά από μόνος του. Βεβαίως εμείς ξέρουμε ότι όλα τα διατηρεί ο Δημιουργός μας με το λόγο του δια του Πνεύματος του Αγίου. Και κάποια στιγμή ο πλανήτης Γη θα πάψει να υπάρχει. Στην έκτη λοιπόν μέρα είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζωντανές υπάρξεις κατά το είδος αυτών πάλι, κτίνη, που τα κτίνη είναι τα κατοικίδια ζώα, δηλαδή τα ζώα τα οποία εξυπηρετούν άμεσα τον άνθρωπο. Και μάλιστα στο Λόγο του Θεού δίνει εντολή ο Λόγος του Θεού να φροντίζουμε με ιδιαίτερη φροντίδα τα κτίνη που μας χαρίζει ο Θεός. Και μέσα στα κτίνη είναι από τα καθ πάσης φύσεως κατοικίδιο ζώο, δηλαδή ζώο φιλικό, το οποίο δημιουργήθηκε άμεσα να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Γάρτες, κατσίκια, πρόβατα, αγελάδες, όλα. Τα κατοικίδια ζώα που βασικά εξυπηρετούν τον άνθρωπο, είτε με την εργασία τους, είτε με τα προϊόντα που βγάζουν, είτε πολύ αργότερα μετά το Νόε και με το κρέας που είναι η τροφή του ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρώτα έφτιαξε κατά το είδος αυτών κτίνη, στη συνέχεια ερπετά και συνέχεια τα ζώα της γης, που στην πραγματικότητα είναι τα άγρια ζώα σήμερα, τότε δεν ήσαν όμως άγρια, όλα τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και όπως είπε ο Θεός να γίνει, η γη δηλαδή να τα γεννήσει αυτά, έτσι και έγινε. Και έκαμεν ο Θεός, για να μην πάει στο μυαλό μας ότι η γη τα έκανε, το ξαναδιαβάζω, είπε ο Θεός ας γεννήσει η γη κατά το είδος κτίνη, ερπετά και ζώα, και στο 25 εδάφιο λέει και έκαμνεν ο Θεός, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι δεν γίνανε από το χώμα από μόνα τους, και έκαμνεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάντα ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, και είδεν ο Θεός ότι είναι το καλόν. Γένεσαι ένα βιβλίο που δεν βρίσκεις ελαττώματα. Δηλαδή δεν βρίσκεις παραλήψεις. Ό,τι είναι να πει το λέει, όλοι πεντάτευχος βέβαια, το λέει και είναι ακριβώς έτσι πως το λέει, και αυτό που είναι θαυμαστό είναι η λεπτομέρεια της περιγραφής. Φοβερή λεπτομέρεια της περιγραφής. Ας γεννήσει και συνεχίζει και έκαμνεν ο Θεός. Να μην αφήσει κανένα ερωτηματικό, καμία παρερμηνία. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν θα παραμείνει στο 1500 που γράφτηκε και που αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, αλλά θα συνεχίσει και θα φτάσει σε εξέλιξη ώστε να μπορεί με επιστημονικό τρόπο να κρίνει και να διακρίνει τα γεγραμμένα και να βρίσκει με θαυμασμό ότι είναι όλα ακριβώς έτσι πως τα έχει περιγράψει ο Θεός. Παραλαμβάνω ότι γέννησε ένα βιβλίο που φανερώνει, το μόνο βιβλίο επί της γης που φανερώνει
την προέλευση, πώς δημιουργήθηκε δηλαδή και ο ουρανός από το Θεό και η γη και πάντα τα είναι αυτή. Επίσης, την προέλευση του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας, θα δούμε παρακάτω, την προέλευση του γάμου του ανθρώπου, την προέλευση της αμαρτίας, τι είναι αμαρτία, παράβαση στο Λόγο του Θεού, ακόμη την προέλευση του λαού του Θεού και των εθνών, τον μεγάλο διαχωρισμό, δηλαδή των ανθρώπων του Θεού και των ανθρώπων του διαβόλου. Είναι ένα θαυμαστό βιβλίο, ελπίζω ο Θεός στο πέρασμα των ημερών να μας φανερώνει και να μένουμε κατάπληκτοι. Εγώ τώρα που τη διαβάζω τη Γένεση, πραγματικά ομολογώ ότι για πρώτη φορά μένω κατάπληκτος, με θαυμασμό διαβάζω την τελειότητα της γραφής. Γιατί μιλάμε για τελειότητα. Και επειδή ψάχνω και σε επιστημονικά όσα μπορώ, βέβαια, μην νομίζετε πολλά πράγματα, να δω τι λένε οι διάφοροι επιστήμονες κλπ. Είναι αποστομωτικός ο Λόγος του Θεού. Ο άπιστος, ο άθεος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην τελειότητα του Λόγου του Θεού, η οποία βέβαια στηρίζεται βασικά στην πίστη του ανθρώπου, ώστε με πιστεύοντας ο άνθρωπος και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη διά του Ιησού Χριστού έχει πρώτον αποκάλυψη του Λόγου και δεύτερον ο Λόγος του Θεού του δίνει ζωή, είναι ζωντανός. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού πιστεύοντας, δεν είναι ένα βιβλίο που το πιστεύεις και λες αυτό γράφει τέλειωσε, δεν το σκέπτομαι. Είναι λογική η λατρεία μας. Όχι μόνο το πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια, αλλά φανερώνεται ότι είναι και αλήθεια εκ των πραγμάτων και εκ των επιστημονικών δεδομένων. Αυτό είναι το θαυμαστό. Αφού λοιπόν έφτιαξε τα ζώα την έκτη μέρα, είπε ο Θεός, και εδώ ένα άλλο, μια άλλη θαυμαστή λεπτομέρεια, είπεν ο Θεός, ο ένας, και συνεχίζει, ας κάμωμεν άνθρωπον, πληθυντικός. Αποφασίζει ο Πατέρας, είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν, η τριαδικότητα του Θεού, ας κάμωμεν άνθρωπον, η πρόθεση του Θεού, κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Δεύτερη πρόθεση του Θεού, και ας εξουσιάζει επάνω σε όλα όσα δημιουργήσαμε, επάνω στα ψάρια της θάλασσας, στα πετεινά του ουρανού, επάνω στα κτίνη και επάνω και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Αυτή ήταν η πρόθεση όλης της δημιουργίας της γης. Η πρόθεση ήταν να κάνει άνθρωπο για να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση και του δίνει την εξουσία να εξουσιάζει επάνω σε όλη τη δημιουργία. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι η εξουσία την οποία έχει ο άνθρωπος επάνω σε όλη τη δημιουργία δεν είναι αποτέλεσμα δύναμης ή ισχύος, αλλά είναι αποτέλεσμα της τριαδικότητός του. Εάν ο άνθρωπος δεν ήταν τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, δεν θα μπορούσε να εξουσιάζει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο χωρίς πνεύμα, σαν το ζώο με ένστικτο, δεν μπορούσε να εξουσιάζει. Έναν άνθρωπο χωρίς ψυχή, χωρίς επιθυμίες, αυτόν λέει τον περισπασμό, το λέει πάρα πολύ ωραία στον εκκλησιαστή ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω, λέγει ο εκκλησιαστής, και έδωκα την καρδία μου στο πρώτο κεφάλαιο 13 εδάφιο δια να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας του πνεύματος περί πάντων των γινωμένων επί των ουρανών, και συνεχίζει, των οχληρών τούτο περισπασμών στην καρδιά, επιθυμία, ο Θεός έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων δια να μοχθώσει εν αυτό. Εάν δηλαδή δεν ήταν
τριαδικός ο Θεός, ώστε να έχει πνεύμα και σοφία για να μπορεί να διακρίνει, αλλά και ψυχή και επιθυμία της καρδιάς για να επιθυμεί και μάλιστα να κουράζεται προκειμένου να εκπληρώσει τις επιθυμίες του, δεν μπορούσε να εξουσιάζει πάνω στη γη, δεν μπορούσε να προοδεύει και δεν μπορούσε ποτέ να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάθε φορά που το διαβάζω πραγματικά δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό. Η πρόθεσή του λοιπόν ήταν, επαναλαμβάνω, ενώ είπε «Ω Θεός, ασκάμωμεν», τριαδικότης, «άνθρωπον καθηκόνε και καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επάνω σε όλα τα δημιουργήματα επί της γης». Αλλά προσέξτε, τις ζωντανές υπάρξεις, όχι στα φυσικά φαινόμενα. Μπορεί να εξουσιάσει το σεισμό, δεν μπορεί να εξουσιάσει την πλημμύρα, δεν μπορεί να εξουσιάσει την τρικυμία. Τις φυσικές καταστροφές δεν μπορεί να τις εξουσιάσει. Τις κρατάει στα χέρια του Θεός. Είναι το εργαλείο για να ταπεινώνει, θέλετε, για να δοκιμάζει, για να εκπαιδεύει, ό,τι θέλετε. Είναι το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Εξουσιάζει ο άνθρωπος, αλλά δεν χάνει την ικανότητά του και τη δυνατότητά του ο Θεός να δίνει εντολές και να εκτελούν τα ζώα και τα πουλιά και τα ψάρια. Έδωνε εντολές τα ψάρια και πήγανε στα δίχτυα του Πέτρου ή φύγανε από τα δίχτυα του Πέτρου. Στα χέρια του είναι η εντολή, η δύναμη του λόγου. Τι έδωσε στο Θεό, στον άνθρωπο ο Θεός, να μπορεί να εξουσιάζει, να κατεξουσιάζει, να κυριαρχεί. Τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να δώσει εντολή. Για να δώσει εντολή σε ένα δελφίνι πρέπει να το εκπαιδεύει πάρα πολύ και είναι περιορισμένες. Σπίδα, χώρα, περιορισμένες εντελές. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτα δοσμένος στον Θεό, δηλαδή δεν του δόθηκε, τον είχε, και τη δόξα του ο Θεός δεν τη μοιράζεται με κανέναν. Τη δόξα την κρατάει με ζηλοτυπία για τον εαυτό του. Το να λέει και να γίνεται το κρατάει ο Θεός με ζηλοτυπία μόνο για τον εαυτό του. Περιορισμένες είναι οι εξουσίες που έχει δώσει τον άνθρωπο. Μία από αυτές είναι να εξουσιάζει, το ξαναδιαβάζω, επί των ιχθύων της θαλάσσης, επί των πετεινών του ουρανού, επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και τώρα εξηγεί, αφού περιέγραψε την πρόθεσή του ο Λόγος του Θεού, λέγει τώρα την εκτέλεση. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων μόνο κατ' εικόνα εαυτού», όχι καθομοίωση. Το καθομοίωση θα αργήσει και θα γίνει τώρα με την αναγέννηση, αλλά εις ελπίδα ζώσα, και τότε με τα πάσης βεβαιότητος, καθώς θα μας υιοθετήσει δια της Αναστάσεως αυτού και θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Η πρόθεση λοιπόν είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, η εκτέλεση είναι μόνο κατ' εικόνα. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν Αυτόν», και προσέγετε, «άρσεν και θήλη επίησεν». Δηλαδή το θηλυκό δεν είναι αποτέλεσμα εξέλιξης ποτέ. Είναι αποτέλεσμα δημιουργίας όπως και το αρσενικό. Αλληλούια. Κύριε Θεέ μου. Δεν θαυμάζετε, αδερφοί, μόνο εγώ το έχω πάθει αυτό το κακό. Θαυμάζω. Για θυμηθείτε τις, αν έχετε διαβάσει, εγώ έχω διαβάσει, όχι πάρα πολλά, τις διάφορες μυθολογίες των αρχαίων λαών περί της γένεσης. Φαντασίες. Γιατί? Για την ανθρώπινα συγγράμματα. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι είναι? Θεόπνευστος. Δηλαδή έχει γραφεί από το Θεό με τα χέρια του Μωυσή, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Και ξαναδιαβάζω το 27. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και είπε προς αυτούς,
με ευλογία ευλόγησεν και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δύο άτομα ήταν και γεμίσατε την γη. Δύο άτομα ήταν. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν. Και επειδή φτάνουμε στο τέλος του τέλους, αυτό το βλέπουμε σήμερα, οι άνθρωποι είναι 7 δισεκατομμύρια. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θαυμαστό? Όταν βάζουν μαθηματικές μεθόδους πώς φτάσαμε 7 δις σήμερα και γυρίζουν πίσω για να δούνε πότε ξεκίνησε η ζωή, η ύπαρξη του ανθρώπου, οι μεν που πιστεύουν στην εξέλιξη λένε ότι ο άνθρωπος υπάρχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια. Οι μαθηματικοί τύποι όμως βγάζουν μερικές χιλιάδες. Με κανένα τρόπο τύπος δεν ξεπερνάει τις 10.000, που εμείς ξέρουμε ότι είναι πολύ λιγότερο μέσα από τη γραφή, αλλά δεν επιμένουμε. Ξέρουμε όμως ότι ξεκίνησε ξανά ο κόσμος από 3 ζευγάρια, για να μην πω 4 μαζί με τον Νόε, τα 3 παιδιά του, 2.500 χρόνια π.Χ. και 4.500 χρόνια. Και αν πάμε από τον καιρό του Νόε, με τις γενεολογίες, βγαίνει ότι είναι περίπου 4.000 χρόνια π.Χ., δηλαδή 4 και 2, 6 χιλιετηρίδες. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή υπήρχε εκατομμύρια χρόνια η γη και φτιαγνότανε και λίγες χιλιάδες χρόνια πριν ο Θεός αποφάσισε και έφτιαξε τον άνθρωπο. Και ευλόγησε λοιπόν αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε πρώτον, γεμίσατε τη γη. Και το γέμισμα της γης, επαναλαμβάνω, έγινε μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αν θυμάμαι, τα είχα διαβάσει κάποτε, τα είχα και γράψει. Ένα δισεκατομμύριο οι άνθρωποι πρέπει να ήταν στον πρώτο ή στο δεύτερο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το 1900 περίπου. Ένα δις. Δηλαδή η αύξηση της ανθρωπότητας είναι με γεωμετρική πρόοδο. Και είναι λογικό. Και κυριεύσατε τη γη. Πράγματι την έχουμε κυριεύσει τη γη, οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε γωνιά της γης που να μην έχει κυριευθεί τα τελευταία χρόνια. Τον τελευταίο αιώνα ανακαλύφθηκαν απομακρυσμένες περιοχές. Τους 2 τελευταίους αιώνες. Τους 3 τελευταίους αιώνες. Πολύ πρόσφατα δηλαδή. Όχι 1000 χρόνια, 300 χρόνια. 400 όσα είναι. Η Αυστραλία, η Αμερική, οι Ινδίες. Κι όμως και εκεί υπήρχαν άνθρωποι. Αλληλούια. Και εξουσιάζεται επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των μετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Άλλη λοιπόν ήταν η πρόθεση του Θεού και άλλη η εκτέλεση. Και μαζί με την εκτέλεση και η εντολή που και ο άνθρωπος θα πράξει το θέλημα του Θεού. Και έχει μεριμνήσει απόλυτα, όχι μόνο για την αύξηση αλλά και για την επιβίωση και των ζώων τα οποία είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά και ιδιαιτέρως του ανθρώπου με τον πλέον υγιεινό τρόπο διατροφής. Που τώρα τελευταία οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι υπάρχει υγιεινός τρόπος διατροφής και ανθυγιεινός τρόπος διατροφής. Δεν είμαι ο κατάλληλος να το εξηγήσω. Αλλά είπε ο Θεός, ιδού σας έδωκα εσάς τους ανθρώπους πάντα χόρτον, κάμνοντας σπόρον πρώτον, ως τη σύνεπη του προσώπου πάσης της γης. Δηλαδή σε κάθε γωνιά της γης υπήρχε τροφή για τον άνθρωπο που θα αυξανότανε. Και παν δέντρων, το οποίο έχει εν εαυτό μέσα του το δέντρο, καρπών δέντρου, κάμνοντας σπόρων.
δέντρο με καρπούς, αλλά τι καρπούς, που κάνουν σπόρο και πολλαπλασιάζονται τα δέντρα, και χόρτο που κάνουν καρπούς για να πάρουν τον καρπό του χόρτου. Αυτή είναι η φυσιολογική τροφή του ανθρώπου που ο Θεός έφτιαξε απ' αρχής, και αυτή την τροφή θα τρώνε ίσως οι άνθρωποι, όχι ίσως, μάλλον στη χιλιετή βασιλεία. Ας μην το πούμε με τα βεβαιότητος, ή τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ψάξει και δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Και για όλα τα ζώα της γης και για όλα τα πετεινά του ουρανού και για όλα τα ερπετά επί της γης που είναι ζωντανές υπάρξεις, έδωκα εις αυτούς να τρώνε χλωρών χόρτων εις τροφήν που δεν κάνει καρπό. Δηλαδή το γρασίδι θα έλεγα. Και έγινε νούτο. Και τελειώσει η δημιουργία. Ολοκληρώθηκε. Μέσα σε μια σελίδα περιγράφει ο τέλειος αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού όλη τη δημιουργία, την αλήθεια της δημιουργίας, μάλιστα περιγράφοντας 7 μέρες. Και το αποτέλεσμα, και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε. Ο Θεός δηλαδή ό,τι κάνει, κάθεται και τα βλέπει με μεγάλη προσοχή. Είναι καλά ή θέλουν διόρθωση? Και ειδού ήσαν καλά λίαν. Το ίδιο κάνει και ο άνθρωπος. Και είναι απαραίτητο να το κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι κάνουμε το ελέγχουμε αν είναι σωστό. Και για τους μαθητάς αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γράφεις, κάνεις, εξέτασε το, έλεγξε το ότι το έχεις κάνει καλό, ότι δεν έχει ατέλειες για να τις διορθώσεις. Ο μάστορας ό,τι και να κάνει πρέπει να το ελέγχει μετά. Και εμείς οι άνθρωποι πολύ περισσότερο, γιατί κάνουμε λάθη. Αλλά και ο Θεός το έλεγξε αν είναι καλό λίαν, τέλεια όλα. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός είναι τέλεια. Δεν έχει δηλαδή ψεγάδι. Και τέλειωσε και η έκτη μέρα και συνετελέστησαν έτσι ο ουρανός και η γη. Όταν βλέπετε πρώτα τον ουρανό, εννοεί εκείνον τον ουρανό. Γιατί θα δούμε μετά να λέει η γη και ο ουρανός, που εννοεί τούτον τον ουρανό. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Τελειωμένα και ο ουρανός, ο τόπος της δόξης του, που έχει οικίματα πολλά για να βρεθούν εκεί κάποια στιγμή. Όλοι όσοι εν τέλει θα λάβουν αυτή την πρόθεση, την τελειότητα που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση, στην πραγματικότητα με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Συνετελέστησαν λοιπόν ο ουρανός, ο τρίτος, και η γη, και ο ουρανός και η γη έχει τα δικά του στρατεύματα, τους δικούς του κατοίκους. Δεν είναι έρημος τόπος, είναι κατοικημένοι τόποι. Και είχε συντελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού τα οποία έκαμνε. Είχε τελειώσει. Και λέει μια όμορφη πρόταση. Και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων τα οποία έκαμνε. Ανεπάφθη δεν σημαίνει ότι κουράστηκε. Δηλαδή κουράστηκε, κουράζομαι εγώ και πάνω να παυθώ. Ο Θεός δεν κουράζεται γιατί δεν έχει σάρκα. Η σάρκα κουράζεται. Ο Θεός όταν λέει ανεπάφθη, είναι η ανάπαυση της ικανοποίησης. Τελείωσα. Είναι σαν έναν ζωγράφο που δεν έχει κουραστεί ιδιαίτερα, αν και το έχει ζωγραφίσει πολύ καιρό, και κάθεται και το θαυμάζει και αναπαύεται γιατί τελείωσε. Είναι όμορφη αυτή η ανάπαυση. Θα την έλεγα ανάπαυση πνεύματος και όχι σάρκας.
αυτό που λέμε αναπαύθηκε το πνεύμα μου. Τι σημαίνει ηρέμησα, είμαι ευτυχής, τα κατάφερα. Έχετε δει τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις και έχουν αγωνία. Δεν έχουν αναπαυθεί, έχουν τελειώσει τις εξετάσεις. Αλλά έχουν αγωνία, θα περάσουνε. Και όταν βλέπουνε πέρασε, λέει τώρα θα πάω διακοπές. Αναπαύεται το πνεύμα σου. Αναπαύεται το πνεύμα του ανθρώπου όταν η γυναίκα του είναι καλή. Τι θα πει αναπαύεται? Δεν έχει ταραχή, δεν έχει αγωνία, δεν φοβάται. Όταν τα παιδιά του περπατάνε καλά, αναπαύεται το πνεύμα. Και πότε αναπαύεται το πνεύμα του ανθρώπου? Στην παρουσία του Θεού. Εκεί υπάρχει ανάπαυση, ειρήνη, γαλήνη. Μπορεί να είσαι κουρασμένος στη σάρκα, αλλά να είσαι ευτυχισμένος, αναπαυμένος στο πνεύμα. Είναι μεγάλη η διαφορά ανάπαυσης της σαρκός που δεν αναπαύει το πνεύμα από την ανάπαυση του πνεύματος που στην πραγματικότητα αναπαύει και τη σάρκα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, η πρώτη λέξη που λέει ο Χριστός όταν επισκέπτεται τον άνθρωπο είναι ειρήνη σε, αναπαύσου, αναπαύσου εν ειρήνη, όχι πέθανες, αναπαύσου, ειρήνη εισέ. Και ξέρετε αδερφοί, μόνο, δεν θα το πούμε τώρα, αλλά κάποια άλλη στιγμή, μόνο όταν είναι σε ειρήνη ο άνθρωπος, μπορεί ο Θεός να εργαστεί και να συνεργαστεί με αυτόν. Όταν είναι σε ταραχή, σε αγωνία, σε φόβο, σε ολιγοπιστία, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και πώς συνεργάζεται ο Θεός? Πρώτα φτιάχνει την ειρήνη του ανθρώπου, φυλάττοντας αυτόν από την καρδιά του και από τους διαλογισμούς του, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα της ανάπαυσης. Όχι να αναπαύσω το χέρι μου που κουράστηκε γιατί δούλεψα πολύ. Ύστερα τον αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να αγιάσει τον άνθρωπο εάν δεν του δώσει τη δική του την ειρήνη. Γι' αυτό είναι ο Θεός της ειρήνης. Γι' αυτό ο Χριστός λέει ειρήνη μην, πρώτη του κουβέντα. Και αφού τον αγιάσει τον άνθρωπο, μετά έρχεται και επεμβαίνει στην ψυχή του και το πνεύμα του. Πώς? Αυτός είναι ο ενεργών εν ημίν, το θέλω, το θέλει και το ενεργήν. Δηλαδή του δίνει φανέρωση. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και δύναμη να το εκτελέσει. Και τότε ο άνθρωπος τι είναι? Θριαμβευτής. Γιατί υποτάσσει το διάβολο κάτω από τα πόδια του αδύναμου ανθρώπου που ξεκίνησε ειρηνικά τη ζωή του. Γι' αυτό ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Δεν θέλει ο Θεός μάχες, πολέμους. Ο Θεός θέλει ειρήνη. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Τρία εδάφιο στο δεύτερο κεφάλαιο. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμην που αναπαύθηκε το πνεύμα του και υγείασεν αυτήν. Αυτό που πολύ αργότερα εξηγεί με λεπτομέρειες ο Απόστολος Παύλος και που σας το περιέγραψα πολύ γρήγορα. Πάσαν την μέριμναν, φέρτε τη στον Θεό, τη μέριμνα, την αγωνία, την ανήσυχη σκέψη, μετευχαριστίας δια της προσευχής και δεήσεως, και ο Θεός της ειρήνης θα αναπαύσει εσάς, θα σας φέρει ειρήνη, φυλάττοντας την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας δια του Ιησού Χριστού. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το έργο του Θεού εις αγιασμών και εις τρίαμβων, ακριβώς ό,τι έκανε ο Θεός. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη της ανάπαυσης και αυτήν υγείασεν, διότι εν αυτή ανεπάφθη εκ πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε. Έκαμε δια του λόγου του και έκτισε χρησιμοποιώντας τη θάλασσα, τη γη κλπ. Και στο τέσσερα εδάφιο τώρα έρχεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια του δευτέρου κεφαλαίου να περιγράψει αυτά που έκτισε
έκαμε και εν γέννη δημιούργησε. Αυτή είναι η γένεση, προσέξτε, του ουρανού και της γης. Ότε εκτίστηκαν αυτά, καθήν ημέραν επίησεν ο Κύριος, ο Θεός, γήν τώρα και ουρανό. Ουρανό και γη είναι ο τρίτος ουρανός και η γη. Και επίησεν ο Θεός την γην πρώτα και τον ουρανό ύστερα. Απίστευτες λεπτομέρειες που μόνο ένας λόγος Θεού μπορεί να τις περιέχει. Και πάντα τα φυτά του αγρού πριν γίνωση, και εξηγεί τώρα, πριν γίνωση επί της γης, και πάντα χόρτο του αγρού πριν βλαστήσει, έφτιαξε τη γη και τον ουρανό, γιατί δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης, και δεύτερον δεν ήταν άνθρωπος εκεί για να εργάζεται τη γη. Ατμός δε ανέβαινε από της γης και πότιζε όλο το πρόσωπο της γης. Μια απόλυτη, πλήρη, λεπτομερή περιγραφή. Και τώρα μπαίνει στο πιο θαυμαστό έργο. Και έπλασε, τι ωραία λέξη. Πλάθο σημαίνει παίρνω και δημιουργώ. Δεν λέω λόγο. Δεν λέω στη γεννηθεί το φως. Δεν λέω στη θάλασσα να γεννήσει τα ψάρια. Δεν λέω στη γη να γεννήσουν τα ζώα. Τον άνθρωπο με μεγάλη επιμέλεια, με τα ίδια του τα χέρια ο Θεός δεν τον δημιούργησε, τον έπλασε. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, θαυμασίως επλάστην. Και πράγματι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα θαύμα. Και αν είναι θαύμα το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή η σάρκα του ανθρώπου, τι θαύμα είναι η ψυχή του ανθρώπου και τι θαύμα είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Για να το δούμε όμως πως έγιναν όλα αυτά. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η λέξη Κύριος ο Θεός. Κύριος ο Θεός σημαίνει κυρίαρχος και δημιουργός. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η λέξη Κύριος ο Θεός. Μέχρι τώρα λέει και είπεν ο Θεός ας κάμωμεν και λοιπά και λοιπά. Τώρα Κύριος ο Θεός είναι Γιαχβέ το Κύριος και Θεός είναι Ελοχήμ, τριαδικός. Τρεις διαφορετικές και πρώτη φορά εμφανίζεται αυτό το όνομα. Κυρίαρχος γιατί είναι Κύριος επί των ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων? Στους οποίους έχει δώσει απόλυτη εξουσία και στους οποίους πρέπει να κυριαρχεί. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα εκ της γης. Πήρε το χώμα δηλαδή, έκανε πυλό σαν ένας καλός αγκιοπλάστης, γιατί η αγκιοπλαστική και η δημιουργία είναι επιστήμη την οποία ο Θεός δίδαξε τον άνθρωπο καθώς είναι τριαδικός. Δεν μπορεί εκ πυλού να φτιάξει τίποτα το γαϊδουράκι, να δημιουργήσει, δεν μπορεί, μόνο ο άνθρωπος μπορεί. Ο οποίος είναι πλασμένος κατά την εικόνα του Θεού με πρόθεση κατά την ομοίωση του Θεού. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος, εκ της γης, και αφού τον έπλασε, τα λέγαμε μία κούκλα, ένα δημιούργημα πύλινο, και λέει ο Απόστολος Παύλος, σε πύλινα σκεύη έδεσε το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης αυτού. Και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής, τον έκανε ζωντανή ύπαρξη και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Άλλο μεγάλο θαύμα. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει και πιο σωστά δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται. Είναι ψυχή ζώσα αιώνια. Ενώ τα ζώα είναι ζωντανές υπάρξεις που χάνονται. Ο άνθρωπος θα τολμούσα να πω αφρόνος είναι καταδικασμένος να υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι προσωρινός όπως τα ζώα.
ψυχή ζώσα, η ψυχή δεν πεθαίνει. Το σώμα πεθαίνει και τι σημαίνει, είναι ο φυσικός θάνατος. Που λέει τι, αποχωρίζεται η σάρκα που είναι εκ του χώματος της γης και η ψυχή ζώσα που είναι εκ της πνοής του Θεού. Είναι αιώνιος ο άνθρωπος, όπως είναι αιώνιος ο Θεός. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. 8. Τώρα αρχίζει να δημιουργεί το περιβάλλον του ανθρώπου το τέλειο, γιατί ο Θεός θέλει το τέλειο δημιουργήμά του να είναι σε τέλειο περιβάλλον. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός, πάλι, παράδεισον στον τόπο της Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Φύτευσε ένα παράδεισο σε ένα συγκεκριμένο μέρος και πήρε τον άνθρωπο τον οποίον είχε πλάσει και τον έβαλε εκεί μέσα. Και ο Κύριος ο Θεός πάλι έκαμε να βλαστήσει εκ της γης κάθε τι το ωραίον. Παν δέντρων ωραίων εις την όραση, καλών εις τη γεύση. Ακόμη εκεί έβαλε και δύο ιδιαίτερα δέντρα. Το ξύλον της ζωής εν το μέσο του παραδείσου, που όποιος έτρωγε σους αιώνια, και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Το ένα είναι για την αιωνιότητα το άλλο είναι για τη δοκιμασία του ανθρώπου. Είναι εκεί που ο Θεός θα δοκιμάσει τον άνθρωπο σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να έχει ο άνθρωπος για να απολαμβάνει και το Θεό και την παρουσία του και τη τέλεια δημιουργία του. Την υπακοή του ανθρώπου στο Θεό. Αυτή είναι η λέξη. Για να απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού και την τέλεια δημιουργία που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα, τότε, τώρα και πάντοτε, είναι μία λέξη κλειδί. Υπακοή στο λόγο του. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει ο Θεός. Υπακοή στο λόγο του. Αμήν. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να συνεχίσουμε. Το ξαναλέω ότι εγώ θαυμάζω, λες και τη διαβάζω την γένεση για πρώτη φορά, την τελειότητά της. Ψάλλουμε τον ύμνο 168 με τη χάρη του Χριστού. Βρήκα χάρη, δόξα και τιμή.